Σήμερα Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023. Herping λοιπόν σε νέο περιβάλλον. Αττική. Κατέβηκα λοιπόν στη νότια Ελλάδα. Βρισκόμαστε στα Μεσόγεια, στη νότια Αττική. Βλέπετε πώς είναι το περιβάλλον γύρω-γύρω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αττικό περιβάλλον. Παιδινό, μεσογειακό 100%. Σίγουρα θα βρούμε κάτι εδώ. Τα βασικά είδη ερπετών και αμφιβείων είναι παρόμοια με τις βόρειες Ελλάδας. Είναι τα είδη του υπηρετικού κορμού. Κάποια τώρα αλλάζουν, δηλαδή κάποια είδη αντικαθίστανται από κάποια αντίστοιχα εδώ παρόμοια. Για παράδειγμα, η Testudo γκρέκα εδώ είναι η Testudo marginata, οι χελώνες. Κάποια αλλάζουν, κάποια λείπουν εντελώς. Αλλά έχει και κάποια νέα που δεν έχουμε καθόλου στη Θεσσαλονίκη, γενικώς στα βόρεια. Και το κλίμα είναι σαφώς πιο ξηροθερμικό. Όλα γίνονται πιο νωρίς. Η άνοιξη έρχεται πιο γρήγορα. Φανταστείτε όπως είναι το καλοκαίρι για παράδειγμα. Τότε θα κρύβονται τα πιο πολλά. Εδώ και στη Θεσσαλονίκη κρύβονται. Έχει εδώ σχετικά λίγο νερό. Έχει όμως κάποιο νερό. Δεν έχει όμως μόνιμο νερό. Και κατά τα άλλα, κλασική μεσογειακή βλάστηση. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τι θα βρούμε. Είχε λίγο κρύο. Προηγουμένως έβρεξε, αλλά τώρα ξαναβγήκε ο ήλιος. Λίγο φυσάει, αλλά φαίνεται καλός καιρός για αυτά τα ζώα. Κάτι και μια άγνωστη κάμπια. Πού είναι από πάνω, γύρω στα 4 εκατοστά. Δεν ξέρουμε τι είναι, θα μάθουμε. Φαγητό για σάβρες πάνω. Λοιπόν, δείτε επιτυχία. Ένα από τα είδη που ήθελα να βρω εδώ και χρόνια βασικά. Από τα πιο όμορφα φίδια της Ευρώπης. Σπιτόφιδο. Επιστημονική ονομασία Zamenis situla. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Αρσενικό φαίνεται, έχει και τη λεπτή μακριά ουρά. Δυστυχώς το μόνο κακό είναι ότι είναι σε έκρηξη. Δηλαδή σε λίγο θα αλλάξει δέρμα. Γι' αυτό το δέρμα το έχει γίνει θολό, τα μάτια του κάπως γαλαζοπά. Δεν είναι στα κανονικά του χρώματα. Αυτό θα έχει πολύ πιο έντονα χρώματα μετά στα κανονικά του. Από πάνω έχει αυτές τις κοιλίδες που είναι κεραμιδί. Είναι το πιο ζωηρό χρωμοφύδι της Ευρώπης. Έχει ποικιλία, εντάξει, κάποια είναι πιο καφέ, αλλά είναι κεραμιδί προς κοκκινοκαφέ. Γύρω-γύρω έχουν σκούρο περιθώριο, στο πλάι αυτές τις μικρές βουλίζες. Από κάτω είναι σχεδόν μαύρο. Τώρα έχει γυαλίσει, δεν είναι το κανονικό του χρώμα αυτό. Είναι έτσι πολύ όμορφο. Αν και από μακριά αυτά τα χρώματα είναι χρώματα καμουφλάζ, δεν είναι χρώματα που φαίνονται εντονά, αλλά από κοντά φαίνονται. Λίγες βολίδες βλέπετε. Είναι τύπος λαφιάτη ουσιαστικά. Το γένος Ζαμένης παλιότερα ήταν στο γένος Ελάφε και μοιάζει πολύ με το λαφιάτη. Δυστυχώς, να το ξεκαθαρίσουμε στην αρχή της παρουσίασης του είδους, κάποιοι πιστεύουν σε μύθους. Το χαρακτηρίζουν αστρίτη, αν έχετε ακούσει αστριτοχιά, κάτι τέτοια. Κάτι που λένε ότι είναι σαν οχιά και πολλές φορές αναφέρονται σε αυτό. Και το βασίζουν αυτό μόνο και μόνο επειδή έχει αυτές τις κοιλίδες μεγάλες στη μέση, το οποίο είναι κλασικό καμουφλάζ φιδιών. Δεν έχει να κάνει με το δηλητήριο και με τον οχιά αυτό. Η οχιά έχει τη διαθαλασμένη γραμμή. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα κίνδυνο φίδι, ένα λαφιατόμορφο φίδι, ένα ποντικό φίδο που λέμε. Η οικογένεια κολουβρίδες. Δείτε το, έχει ξεκάθαρα, φωναχτά, μακρόστανο κεφάλι όπως ο λαφιάτης. Λεπτό σώμα, ουρά λεπτή που στενεύει σιγά σιγά και γυαλίζει βέβαια. Οι φωλίδες του γυαλίζουν, η οχιά δεν γυαλίζει. Δεν σημαίνει ότι όποιο φίδι δεν γυαλίζει είναι οχιά, αλλά ότι γυαλίζει σίγουρα δεν είναι οχιά. Και το βλέπετε, είναι σαν λαφιάτης. Έχει έντονη ακμή εδώ, κοιλιακές φωλίδες με πλευρά ώστε να σκαρφαλώνει. Γενικώς είναι ειδινός αναρχητής. Τώρα αυτό το βρήκαμε κάτω από μπάζα. Συχνά κρύβεται κάτω από πράγματα. Και δραστηριοποιείται ακόμα και σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, δηλαδή, το χειμώνα μπορεί να μην κοιμηθεί εντελώς καθόλου. Αντίθετα, το καλοκαίρι μπορεί να κρυφτεί παραπάνω ή μπορεί να βγαίνει μόνο το βράδυ. Α, βλέπετε και κάτι ακόμα εδώ. Ξέχασα να δείξω. Χαρακτηριστικά του είδος. Στα μάτια. Έχει μια γραμμή που είναι μόνο τα μάτια στη μέση. Πολύ χαρακτηριστικό μόνο για το σπιτόφιδο. Και μια γραμμή πίσω από το μάτι, σαν το λαφιάτι περίπου. Και αυτό επίσης συμβάλλει στο καμουφλάζ. Δεν φαίνεται το πρόσωπό του όταν κρυμμένο και έτσι. Τρέφεται κυρίως με τροκτικά ή εισβάλλει σε φωλιές και τρώει μικρά τροκτικών, γι' αυτό είναι και σημαντικός ελεκτής του πληθυσμού τους. Γι' αυτό λέγεται και σπιτόφιδο, αυτό το όνομα διάλεξε η ελληνική ερπετολογική εταιρεία. Γιατί σε κάποια νησιά, στις Κυκλάδες και αλλού, το βάζανε και επίτηδες σε αποθήκες, σπίτια κλπ. Για να τρώει ποντίκια και μπορεί να συμπληρώνει με κανένα νεοσό πουλιού, κανένα αυγό, ίσως κάποιο μικρό πουλιού και τέτοια. Με αυτό είναι λοιπόν σπιτόφιδο, είναι γύρω στα 80 εκατοστά και δεν του φαίνεται, είναι τόσο λεπτό που φαίνεται μικρό. Είναι μικρό, εντάξει. Πλάχι μήκος. Πολύ λεπτά είναι. Δεν το περίμενα εγώ. Νόμιζα τα φανταζόμουν πιο μεγάλα. Λίγο σαν μικρούς λαφιάτες, λίγο γεροδεμένα έτσι παραπάνω. Αλλά δεν είναι. Είναι πιο λεπτά. Και αυτό είναι και ασυνήθιστα ήσυχο. Πολλές φορές επιχειρούν να σε δαγκώσουν. Μόλις τα πιάσεις έτσι λένε. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Να το δείτε. Και έχει να κάνει και το πώς το πιάνεις. Άμα το πιάνεις αμπαλά, αυτό κάθεται. Εξερευνεί αυτό το περίεργο δέντρο που το κρατάει. Δεν θέλει να δαγκώσει. Πολύ ωραίο. Ο Λάιφερ εννοείται. Πρώτο. Θεσσαλονίκη υπάρχει, αλλά πού να το βρει. Τώρα το 27ο μόνο ξέρουμε το τέλος. Ιδιαίτερο κρυπτικό είδος που αναλαμβάνω, δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό. Είχαμε πάρα πολύ τύχη. Δυστυχώς αλλάζει δέρμα. Αν είχε μόλις αλλάξει θα ήταν τέλεια τα χρώματα του. Αλλά πάλι θα το έχω φωτογραφία εννοείται.
κλασικό μεσογειακό ελληνικό είδος. Τι λεπτό. Πολύ λεπτό, αν και είναι λαφιάτης, είδες. Και μοιάζει και λίγο με καλαμποκόφιδο στο χρωματισμό. Αλλά εντάξει, ανεξάρτητη εξέλιξη, δεν είναι πολύ κοντινή σχέση. Δες το πόσο λεπτό είναι. Και αυτό είναι ενήλικο τώρα, μα μπορεί και να μεγαλώσει άλλο, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Και αυτό είπες πόντικο φάγο. Κυρίως ναι. Πώς το καταφέρει. Όχι, ασπόνδυλα και... Σε σφιχτήρας. Σε σφιχτήρας, φαίνεται. Αυτό πιάνει και έβγαλε και λίγο μόσχο. Και μυρίζει έτσι σαν... Σαν χώμα, σαν... Σαν χώμα, σαν βότανα και λίγο σαν κοπριά περιστεριού. Εμένα μου θυμίζει. Ωραία μυρωδιά είναι, ωραία. Αυτό που περιστέρι δεν ξέρω, κάπως αρέσει. Αλλά ναι, είναι ωραία σχέση με ραφιδιά, αν τη συνηθίσεις, είναι έτσι. Ναι, είσαι το νερό αυτό που παίρνεις ψαρίλα, σαπίλα, βάλτα και εσύ. Πολύ ελαφρύς μόνος, δεν νομίζω ότι είναι αποτελεσματικός και πολύ. Να το λοιπόν, θα ξαναδείχνουμε μία φορά. Δείτε το. Σπιτόφιδο, Zamenis situla. Τώρα λοιπόν το αφήνουμε να φύγει πάλι πίσω. Να πάει να αλλάξει το δέρμα τις λίγες μέρες. Και μετά θα είναι έτοιμο να ζευγαρώσουμε. Τώρα παρέμβαμε. Εδώ στο ραμπάζα που μένει. Κατευθείαν, ξέρει που πάει. Ναι, όπου έχει τρύπα. Να έτυχε κυρίως χιλιαποδαρούσα, υπαχιούλης φλάβιπες. Και εδώ έχει λοιπόν. Μυρίζουμε και αυτό που βγάζει. Λέμε ότι φέρνει τύχη, ότι μαστουρώνει, έτσι λέμε. Αν και είχαμε αρκετή τύχη από την αρχή. Και χωρίς αυτήν. Είναι παντού αυτές, κάτω από τα μπάζα υπάρχουν. Και εδώ έχουμε και πολλά μεσογειακά φυτά. Ρίγανη εδώ. Μάλλον εκείνη η ορέγανο βουλγάρες. Βουλγάρια, πώς έχετε. Δίπλα μια μικρή ορχιδέα. Μια όφρυς. Ουμπιλικάτα, subspecies ουμπιλικάτα. Ή όφρυς άττικα. Ανάλογα με ποια ταξινόμηση σε κολλάει. Τώρα άφησε, την πετύχαμε σε αναφορία. Και πολλούς ασφόδελους είχε εδώ. Είναι καθαρά μεσογειακό μέρος. Σε Θεσσαλονίκη είμαστε γεμάτοι από εισβολικά. Με κάτι σολάνο, με λαϊκνιφόλιουμ, κάτι τέτοια έχουμε. Εδώ έχει. Καθαρά μεσογειακά είδα, θυμίζει λίγο την Κύπρο δηλαδή αυτό. Πιο πολλά ηθαγενή. Λοιπόν, έχουμε εδώ πολύ ωραίο ξηρό έδαφος πετρώδες και αυτό υποστηρίζει πάρα πολύ τις ορχιδέες. Εδώ έχουμε μια σεράπια τύπου 2-3 μέτρα από την όφρυς Άττικα και εδώ πέρα έχουμε κι άλλα. Αυτή εδώ είναι η όφρυς Λούτεα subspecies Γκαλιλαία ή όφρυς Σίκουλα. Και αυτή πρέπει να είναι η χυμαντογκλώσσιμη ρομπερτιάνου, χωρίς να ξέρω εντελώς σίγουρα. Παντού ρίγανε ανάμεσα. Και παντού ρίγανε, ναι, φρίγανα. Εδώ λοιπόν είναι ελαιώνας, πήγαμε λίγο πιο πέρα. Αυτός είναι ο κλασικός, ο μεσογειακός ελαιώνας που λέμε. Και αυτό θέλω να το δείξω. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πιο λίγους και στη Χαλκιδική έχει. Εδώ όμως η Νότια Ελλάδα έχει πάρα πολλούς. Και Αττική και Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Έτσι είναι, είναι ημιφυσικά οικοσυστήματα. Δεν είναι εντατικές καλλιέργειες όπως ποπορόφορα δέντρα κλπ. Δεν θέλουν τόσα φάρμακα κλπ. Δεν τους πειράζουν τα χόρτα που βγαίνουν ανάμεσα και όλα αυτά. Και έτσι αυτά γίνονται ενδιέτοιμα για πάρα πολλά είδη ζώων. Και ερπετά και αμφίβια και πουλιά και από όλα. Είναι πολύ σημαντικό οικοσύστημα στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε τόσο πολύ πάρα. Να τις και οι μαργαρίτες, για να σαν θέμεις. Πάρα πολλές και λίγα ραβίκια έχει. Ό,τι πρέπει και χελώνες. Λοιπόν, δυο σκολόπεντρες. Σκολοπέντρα και κουλάτα. Ωραίες. Μαύρο με πορτοκαλί. Και δεν είναι συχνά έτσι. Συνήθως στην Αττική είναι ανοιχτόχρωμες. Πάνω στα βόρεια έχουμε πιο σκούρες. Να τη μία, να τη και άλλη. Άμα δεν τις πιέζεις πολύ, τώρα αυτές τις πίεσαν κιόλας και ούτε μετάκωσαν. Και νομίζω ότι άλλαξαν κι άλλοι φως πρόσφατα. Είναι λίγο πιο μαλακές από το αναμενόμενο. Είχε ακόμα μία κάτω από εκεί. Θα τις αφήσουμε και αυτές να φύγουν. Πριν μας έφυγε η δυνατή, η μεγάλη. Τώρα αυτές είναι λίγο ημίμετρα σε σχέση με εκείνη. Αλλά δεν πειράζει. Να το και το κοινό το γκέκο, το σαμιαμίδι, Hemidactylus turcicus. Είναι το πιο κοινό γκέκο στην Αττική. Δεν έχουν τόσο πολύ κότσι. Όπως έχουμε στη Θεσσαλονίκη, το ματιοτάχτυλο σκότσι. Έχουμε πιο πολύ αυτό το σπιτικό είδος που έχουμε εμείς. Αλλά είναι και έξω σκουπιδότοπος, σε πετρώδη μέρη. Και έχουμε ένα σκοτώ με μεγάλο κεφάλι, μεγάλα μάτια. Κοκκόδης φωλίδης από πάνω, έχει λίγο λιγότερη ουρά. Αλλά θα ξαναβγάλω. Να το. Λίγο λεπτό. Κανονικά είναι λίγο πιο παχουλά, αλλά κάτι έχει φάει. Άρα αρχίζει να τρώει, ίσως λόγω κρύου τόσο καιρό να μην έτρωγε πολύ. Θα μεγαλώσει μάλλον. Φέτος μπορεί να ενηλικιωθεί. Από κάτω βλέπετε γεμάτο φωλιές από αποντέμους, χωραφοπόντικο. Έχει πάρα πολλά τροχτικά εδώ. Άρα αν έχει τροχτικά, έχει και τα ζώα στόχος. Αλλά βλέπετε έτσι, κάτω από αντικείμενα κάνουν τις φωλιές τους. Για κάποιο λόγο έχω μια ιδιαίτερη προτίμηση στα μαλάκια. Ίσως επειδή είναι πιο έξυπνες μορφές ζωής, έτσι δεν είναι. Είναι πιο προς
προσαρμοσμένες για τη δικιά του ζωή. Είναι μια χαρά όμως, δεν έχουν προβλήματα. Λοιπόν, πάντα δείχνουμε μαλάκια στο Herping, αυτό θέλω να πω. Εομπάνια βερμικουλάτα μικρή. Σαλικάρι. Να την κυχελώνα της Αθήνας, δυστυχώς νεκρή. Η κρασπεδοχελώνα λοιπόν, που είχατε τύχει πέρσι να τη δείξω, λίγο την έχουμε δείξει στο κανάλι. Με το καλό θα βρούμε και ζωντανές. Έχει και πιο κοντά στην πόλη. Δείτε πόσο μεγάλη είναι. Testudo marginata. Αυτά δεν είναι τα πλευρικά οστά, τα πλευρά της χελώνας. Αυτός είναι ο κεντρικός κορμός του οστού και μετά κάνει προεκτάσεις δεξιά-αριστερά και ενώνεται με τα άλλα. Με αυτές εδώ τις σειραφές και δημιουργεί το καβούκι. Εδώ έχει πλακίδιο, ένα περιφερειακό πλακίδιο. Και ένας λαγός από ό,τι φαίνεται. Το σηκώσαμε. Τέλος πάντων. Είχε εδώ λαγός. Ρε πετάχτηκε. Δεν τρέξε. Λαγός ήταν. Σίγουρα. Ναι, ρε. Πάνε και σπίτι, ναι. Πάνε και. Ναι. Ωραία. Ο λαγός είχε χελώνα λοιπόν με άλλη κατάληξη. Όχι, δεν έχουν σχέση με το σπίτι. Έλα, έτσι κάτι. Αυτή είναι από μέσα. Δείτε, βέβαια, σποδελική τη στήλη. Φαίνεται. Πέσει πολύ συγκεκριμένη. Δείτε πώς είναι οι ραφές. Κόβουν αυτές. Ακόμα και νεκρές έχουν καλή άμυνα. Προσπαθούσα να την ανοίξω λίγο. Νάτι. Δεν ήταν νευρικά τα πλακίδια. Εδώ είναι το έμβολο μπροστά. Αλλά αυτό τώρα έχει κρατήσει, δεν έχει αποσυνδεθεί ακόμα η πλάκα. Καλό καβούκι, δείτε πόσο χοντρό. Από αυτό οι αρχαίοι Έλληνες φτιάχναν τις λίρες. Δεν ξέρουμε και πόσοι χελώνες σκότωσαν αυτό, αλλά κάνανε και ξύλινες. Αυτό είναι το πλάστρο από κάτω, ο κοιλιακός σειράς. Βλέπετε ακόμα είναι κάπως καφέ, είναι πιο φρέσκο κόκαλο. Πολύ χοντρό όμως. Αυτό είναι σκέτο κόκαλο, δεν έχει την ενίσχυση από τις πλάκες. Αν είχε πλάκες, θα ήταν ακόμα πιο γαμάτο. Καλός θώρακας. Η μεγαλύτερη χελώνα της Ευρώπης. Έχει κι άλλα παιδιά εδώ. Λεκάνη εδώ και πλακίδια. Είχε κακή τύχη. Δεν ξέρουμε γιατί. Μπορεί κάποιο λάθος έχει μέρει ανάρκη ή κάτι να έγινε. Συνεχίζουμε εμείς. Να της και ένας κοινός κυκλοδός κυκλοσάνιακας. Λίμαξη πονεμενώση. Και εδώ λοιπόν έχουμε. Σε όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά αντικαθιστά το είδος λίμαξη μάξιμου στο γνωστό leopard slug της Ευρώπης. Στα Βαλκάνια. Και παλιά ήταν στο ίδιο είδος, αλλά έσπασαν. Έχει κάποιες διαφορές. Αυτός είναι λίγο πιο μικρός, έχει πιο πολλές παυλίτσες αντί για τελίτσες. Δεν ξεχωρίζει πάντα, αλλά αυτόν έχουμε στην Ελλάδα. Να και η όφρηση ferum-equinum, πέταλο δηλαδή, ορχιδέα πέταλο, αρκετά μεγάλη. Κάποιοι βλαστοί φτάνουν 20 εκατοστά και βλέπετε και τα άθη, ροζ με άσπρο. Είναι από τις ορχιδέες με τα πιο μεγάλα άνθη στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλές ορχιδέες εδώ, δεν ξέρω τι έχει τόσες πολλές. Έχουμε παντό και στη Θεσσαλονίκη έχουμε, γενικώς υπάρχουν, αλλά σε τέτοια μεσογειακού τύπου ενδιατήματα, πολλά μεσογειακά είδη βγαίνουν σε μεγάλους αριθμούς. Αν δεν ενοχλείται το χώμα, αν έχουν χρόνο να μεγαλώσουν, γιατί αυτά παίρνουν και χρόνια μέχρι να οριμάσουν. Γι' αυτό και όλα τα είδη είναι προστατευόμενα, δεν πρέπει να τα πειράζουμε, ούτε να κόβουμε, ούτε να ξεριζώνουμε, ούτε τίποτα. Και το σαλέμπι είναι παράνομο να φτιαχτεί στην Ελλάδα εξαιτίας αυτού. Και αν τα αφήνεις, δεν τα πειράζεις, βγαίνουν. Εδώ τώρα έρχονται άνθρωποι, πετάνε σκουπίδια, δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά δεν πατάνε πολύ μέσα στα χόρτα, δεν χαλάνε πολύ το φυσικό περιβάλλον. Και έτσι έχει πάρα πολλές. Ναι, κάνουμε εδώ. Διαφορετικό είδος, δεν το έχουμε καν στη Βόρεια Ελλάδα. Για μένα είναι ό,τι θα ήταν και ένα εξωτικό είδος, πραγματικά. Άλλο γένος εντελώς. Όχι μόνο άλλο είδος. Είναι το λιακόνι λοιπόν. Ή αλλιώς ο ματιωτός σκίνκος, ocellated skink, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Επιστημονική ονομασία Chalcides ocellatus. Χαλκίδης ο ματιδιωτός. Λιακόνι λοιπόν είναι σκίνκος, όπως είναι και ο αυλέφαρος, στην ίδια οικογένεια, αλλά σε εντελώς διαφορετικό γένος. Ο γένος Chalcides, που είναι κυρίως αφρικανικής εξάπλωσης. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να βρεθεί σε τεράστια έκταση εκτός Ελλάδας. Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και μετά μπορεί να βρεθεί στην Ελλάδα μόνο νότια, σε κάποιες περιοχές. Αττική, Ανατολική Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησος, νομίζω, Κρήτη, Δωδεκάνησα, μετά Κύπρος, Τουρκία, Μέση Ανατολή κλπ. Και πάει και λίγο δυτικά, λίγο νότια Ιταλία, Μάλτα κλπ. Αλλά στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας δεν υπάρχει. Στην Αττική και γενικώς όπου υπάρχει είναι μία από τις πιο διαδεδομένες άβρες πάνω. Μπορεί να βρεθεί παντού. Ακόμα και μέσα σε πάρκα της πόλης και οπουδήποτε. Και εκτός φυσικά. Κάτω από πράγματα, κάτω από πέτρες, κρύβεται σε πυκνή βλάστηση, θάβεται και στα πρώτα στρώματα του εδάφους για να κρυφτεί. Φαίνεται ότι είναι σκίνγκος, ξεκάθαρα, οικογένεια σκιγκίδες. Βλέπετε, κυλινδρικό σώμα, κεφάλι που δεν ξεχωρίζει πολύ από το σώμα, έχει χοντρό λαιμό, δηλαδή προσαρμοσμένη σαύρα να τρυπώνει σε στενά σημεία, κινείται έντονα, κυματοειδώς δεξιά-αριστερά, λίγο σαν φίδι, κάπως χοντροκομμένα και έτσι τρέχει. Τα πόδια της είναι κοντά, δεν μπορεί να σηκωθεί με αυτά εύκολα. Τα χρησιμοποιεί βοηθητικά, κυρίως για σκαρφαλώνει. Σύμφωνα, δεν σκαρφαλώνει πολύ, αλλά τα χρειάζεται τόσο. Μπορεί σε πετρότυχου ή σε δέντρα. Αν έχει αυλακώσει, τέτοια να ανάμεσα να ανέβει. Αλλά είναι
είναι μικρά τα ποδιά, αλλά πάλι είναι ανεπτυγμένα. Δηλαδή έχουν και τα πέντε δάχτυλα και τα νύχια και όλα. Η ουρά είναι περίπου όσο το σώμα, ίσως και λίγο μικρότερη. Πολύ περίεργο αυτό, αλλά μάλλον επειδή είναι πιο υπογειώδη, δεν χρειάζεται τόσο μακριά ουρά όπως ο φλέφαρος για παράδειγμα. Και οι φωλίδες εντελώς λίες. Και από κάτω το δέρμα έχει μικρά οστέ, είναι απλακίδι όπως όλους τους κίνγκους. Κάτω από τις φωλίδες, γι' αυτό βλέπετε το σαγόνι εδώ, το δέρμα είναι κάπως σαν τσιτωμένο, έτσι, δεν ζαρώνει όπως άλλες άβρες. Έχει πολλές λεπτομέρειες, μπορείς να καταλάβεις. Κάθε άβρα. Κάποιες τους φαίνονται ίδιες, αλλά δεν είναι καθόλου ίδιες. Είναι εντελώς άλλη οικογένεια αυτή, άλλη οικογένεια εκείνες άβρες, άλλη τα γκέκο, πιο μακρινή κλπ. Αυτό είναι σκίνγκος. Αρχαία ελληνική λέξη που για κάποιον λόγο ξεχάσαμε, αλλά με την ερπατολογία επανήλθε. Είναι αυτές οι άβρες. Και από ό,τι φαίνεται είναι θηλυκό, έχει κάπως στενό κεφάλι. Ναι, λογικά. Και θα μπορούσε να είναι και ενήλικο, ναι, γύρω στα 15 εκατοστά. Σίγουρα ενήλικο, ναι. Έχει όμως και μεγαλύτερα, πριν μας έφυγε ένα ακόμη πιο μεγάλο. Και βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Από μακριά δεν κάνει εντύπωση, αλλά δείτε πώς ριδίζει από κοντά. Είναι εντελώς γυαλιστερό. Αυτό το επιτρέπει να γλιστράει και παντού και δεν μπορείς και να το πιάσει γλιστράει. Και έχει αυτές τις κοιλίδες σαν ματάκια, οματίδια. Λευκό στη μέση με μαύρο γύρω-γύρω. Αυτά τα κυκλάκια. Σαν ψηφιδωτό, σαν κάτι αρχαίο. Κάτι πολύ ωραίο. Νάτι, τώρα κάθισε εδώ. Θα βγει και φωτογραφία ωραία αυτή. Γιατί κάνουν κάτι, τρέχουν αυτά. Η πρώτη εντύπωση όταν το συναντά είναι ότι εξαφανίζονται. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά μετά από λίγο να τα κρατήσει κάθονται. Γι' αυτό λοιπόν το λιακόνι έχει κάποιους μύθους στην Ελλάδα. Παλιότερα τα πίστευαν, τώρα πια ευτυχώς όχι. Στην Κρήτη για παράδειγμα πίστευαν ότι είναι δηλητηριώδες αυτό το ζώο. Ότι τα είχα σε δακόνι ή με το στόμα ή με την ουρά. Πίστευαν σαν σκορπιό, δεν ξέρω πώς. Ίσως επειδή μοιάζει με φίδι λίγο όταν τρέχει και δεν μπορούσαν να το κατηγοριοποιήσουν τι είναι φίδι, άβρα κλπ. Και αλλού έχω ακούσει να τα πιστεύουν αυτά. Μέσα Ανατολή, πιο παλιά έχω ακούσει ότι κάναν φάρμακα, τα κάτω κάναν σκόνη κλπ. Μη θεύματα όλα αυτά, φυσικά δεν ισχύει. Είναι σαύρα, εξορισμού. Καμία σαύρα στην Ευρώπη δεν είναι επικίνδυνη. Ελάχιστη στον κόσμο είναι και είναι σκίνγκος. Κανένα σκίνγκος πουθενά στον κόσμο δεν είναι επικίνδυνο. Απλώς αυτό που μπορεί να ισχύει είναι ότι ίσως να δαγκώσει λίγο πιο δυνατά από ό,τι θα περίμενε για κάποια άλλη σαύρα. Αλλά και αυτό εντάξει, σαύρα είναι. Δόντια ντομοφάγου έχει μικρά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα αυτό το έβαλα πριν να με δαγκώσει, δεν με δάγκωσε. Δάγκωσε τον πλάτανο λίγο πριν να το πιάσει. Εμένα δεν με κάνει τίποτα. Βάζει και γλώσσα τώρα, κάτσε να το φανεί. Μυρίζει με τη γλώσσα από όλε τι σαύρε, βλέπετε λίγο σχιστή στην άκρη. Τρέφεται με διάφορα λοιπόν, αυτό είναι πανφάγος στην πραγματικότητα. Κυρίως τρώει ασπόνδυλα, έντομα κλπ. Αλλά μπορεί να πιάσει καμιά μικρή σαύρα, παρόλο που δεν του φαίνεται να τρέχει τόσο. Τρέχει. Και περιστασιακά μπορεί να φάει και νεκρά και φυτικές τροφές και υπολείμματα. Στην Κύπρο δηλαδή έχω ακούσει ότι πλησιάζουν σε ψίχουλα ψαμιώτα και τρώνε μαζί με τα πουλιά κανονικά. Αλλά κυρίως είναι πανφάγο. Πολύ ωραίο ζώο. Πολύ διαφορετικό, μου θυμίζει τροπικό. Και όντως φτάνει σε υποτροπικά κλίματα. Είμαστε λίγο στα οριακά του κλίματος εδώ. Δεν ξέρουμε βασικά καν άμα είναι αυτόχθονο. Υπάρχει μια θεωρία ότι μπορεί να είναι όλα εισαγωγές αρχές. Μπορεί και να έχει έρθει από αλλού μέσα από το λίγο. Ανάλογα με το ποιον ερπετολόγο θα ρωτήσεις. Ναι. Αλλά είναι τόσες χιλιάδες χρόνια εδώ σε κάποια μέρη της Ελλάδας τουλάχιστον που είναι σαν αυτόχθονο. Είναι naturalized, ναι. Ναι, το βασί. Να το, πολύ ωραίο. Από τα πιο χαρακτηριστικά της Αττικής. Τώρα το αφήνουμε να φύγει, να δείτε πώς θα γλιστρήσει αμέσως η κρυψώνα του. Ναι, είναι λίγο κρύο μόνο. Θα πάει, δεν έχει. Δεν έχει θέμα. Λοιπόν, απίστευτη τύχη. Δείτε εδώ. Αλλαγές, μπροστά. Εκεί είναι ένα από τα κοινά φίδια αυτά. Είναι λοιπόν ο σαπίτης ή αλλιώς το σαυρόφιδο. Πολύ πιο γνωστό στην Ευρώπη, έτσι. Επιστημονική ονομασία Malpolon insignitus, υποείδος φούσκος. Ένα από τα πιο γρήγορα φίδια που έχουμε στην Ελλάδα. Αν όχι το πιο γρήγορο. Μπορεί και το πιο γρήγορο. Λογικά το πιο γρήγορο. Τα πιο έξυπνα, τα πιο δραστήρια. Είναι πολύ ιδιαίτερο φίδι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι θηλυκό. Και είναι και αρκετά μεγάλο για θηλυκό. Είναι κανονικό μέγεθος. Είναι γύρω σε ένα μέτρο και κάτι. Ένα δέκα δεν θα είναι. Τόσο. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Τώρα θα σας δείξω τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Τώρα γιατί λέγεται σαπίτης, επειδή η ελληνική ερπετολογική εταιρεία δεν έβρισκε όνομα. Και βρήκε ένα φίδι της λαογραφίας. Δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυτό το είδος. Πίστευαν παλιά ότι αν ένα φίδι σε δαγκώσει, ο σύπς που λέγανε στην αρχαία Ελλάδα, σαπίζεις. Και πολλές φορές πληγές στα ζώα τους και σε αυτά δεν ήξεραν πού να τις αποδώσουν και λέγανε σαπίτης το φάγε και τέτοια. Δεν ισχύει φυσικά. Αλλού το λένε σαυρόφιδο, lizard, snake και λοιπά σε πολλές ευρωπαϊκές. Άιντεξ νάτερ, γερμανικά. Έτσι. Και γιατί κυνηγάει σαύρες, αλλά πιστεύω και γιατί λίγο συμπεριφέρεται σαν σαύρα. Είναι γρήγορο, ημερόβιο, βλέπει καλά. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, το λένε σαΐτα αυτό. Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε άλλο είδος που το λέμε σαΐτα, το πλάτη και ψυναγιάντου. Πολλές φορές το λένε σαΐτα και αυτό. Και εδώ, ναι. Και δεν τρώγανε. Στην Εύβοια, ειδικά. Ναι, ναι, απλά. Είναι αυτό, Malpolon insignitus, ελληνική λέξη τεχνητή, αυτό μάλλον και το πολύ. Το διάβασα και στο άρθρο στο δικό σου. Δηλαδή πολύ δυνατός, έκανε πολύ εντύπωση οι επιστήμονες. Insignitus ο ξεχωριστός. Και τώρα κάθισε, ηρέμησε. Πριν σύριζε λίγο, αλλά δεν έκανε καμία απόπειρα να δαγκώσει. Περίεργο, γιατί αυτό το είδος χαρακτηρίζεται για την έντονα αμυντική του στάση. Όταν το πιάνεις, τεινάζεται, συστρέφεται, πετάγεται, προσπαθεί να σε δαγκώσει. Είναι καλή κοπέλα. Καλή κοπέλα.
Πώς ξεχωρίζουμε ότι είναι θηλυκό, λοιπόν? Λοιπόν. Έχει κυλιδωτό μοτίβο, βλέπετε. Να το. Και έντονες λευκές κυλίδες στα χείλη. Ενώ τα ενήλικα αρσενικά γίνονται μονόχρωμα, σχεδόν μονόχρωμα. Βλέπουμε και τα άλλα χαρακτηριστικά του είδους. Πολύ χαρακτηριστικό, μακρόστενο κεφάλι και αυτά τα τόξα πάνω από τα μάτια. Που λειτουργούν ως κίαστρα για τον ήλιο. Και άλλα φίδια ή μερόβια που συναντούν πολύ ήλιο, όπως τα αμερικάνικα, τα μαστιγόφιση, το έχουν αυτό. Βλέπετε, είναι σηκωμένες φωλίδες. Ποιες είπαμε είναι, προμετωπιές. Prefrontal, preocular. Προμετωπιές, προφθάλμες και οφθαλμικές. Είναι, κάνουν αυτή τη σειρά πάνω από το μάτι, αυτό το σαν γυαλί που λένε, σαν να είναι μόνιμα θυμωμένο που λένε για πλάκα. Έχει αυτό το στυλ, γιατί έχει αυτή την προστασία από τον ήλιο. Βλέπουμε επίσης τις αυλακωτές φωλίδες. Ελάχιστα φίδια το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό και είναι το μόνο στην Ελλάδα που το έχει. Κάνει τα σέντ εύκολα για να γνωρίσει. Ναι, βρίσκεις ένα δέρμα και με ένα μικρό κομματάκι το βρίσκεις. Αλλά έχουν τροπιδωτές, είναι σηκωμένες προς τα έξω όπως είναι νερόφιδοχές. Αλλά έχουν λίγες, αυτό έχει αυλακωτές προς τα μέσα έχει το αυλάκι. Και βλέπουμε πως είναι λεπτό, μακρύ, καθαρά φτιαγμένο για ταχύτητα και με πολύ μακριά ουρά. Ούτε ένα τραύμα στην ουρά, ούτε τίποτα. Απλώς έχει λίγο λάσπη πίσω, λίγο, έχει φύγει σχεδόν όλοι. Γιατί δεν άλλαξε δέρμα από τότε που ήταν σε χειμερινή ανάρχη. Επειδή βγαίνουν, και εσύ το έχεις προσεχθεί, δεν μου έχεις πει. Είναι λοιπόν, το κεφάλι έξω. Νωρίς, από πολύ νωρίς τη χρονιά, τύπου Φεβρουάριο ή και νωρίτερα ακόμα, τα ενήλικα τα υγιή θα βγουν, αλλά θα βγάλουν μόνο το λαιμό για να λιαστούν, όχι όλο το σώμα. Το υπόλοιπο θα μείνει μέσα στην τρύπα και γι' αυτό και είναι πιο καθαρό πάντα το μπροστινό από το πίσω μέρος όταν τα βρίσκεις πριν κάνουν την πρωτελαγή δέρματος της άνοιξης. Και δείτε για από κάτω. Πόσο ωραίο πορτοκαλί έχει. Ολόκληρη, όχι μόνο το μπροστά μέρος όπως είναι σε άλλους. Αλλά το μπροστά ειδικά είναι. Φέρε πιο πολύ. Έχει απίστευτο κοντράστ. Είναι. Και τα σπρώμαυρα και τα πορτοκαλί είναι πάρα πολύ έντονα. Τις χελίδες και πίσω γυαλιστερό, δείτε. Πανέμορφο. Και από κάτω και από πάνω. Εντάξει, από χρώματα από πάνω δεν έχει πολύ έντονα χρώματα, αλλά δεν τα χρειάζεται. Είναι ένα κινητικό φίδι, γενικώς κινητικά φίδια που αλλάζουν background. Χρειάζεται ένα γενικό καμουφλάζ για όλες τις επιφάνειες. Πάρα πολύ γρήγορα, όπως είπα, βλέπει πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση με άλλα φίδια που βλέπουν πιο κοντά, αυτό βλέπει και μακριά, μας αντιλαμβάνεται πολλές φορές και φεύγει. Βλέπουμε σε τυχαίρι γιατί ήταν κρυμμένη, ίσως λόγω ελαφρύου κρύου και έτσι. Αλλά τρέχει πάρα πολύ. Σηκώνει πολλές φορές και το πρώτο τέταρτο του σώματος και υποπτεύει το χώρο, σαν περισκόπιο που λέμε. Και τρέφεται κυρίως με σαύρες όταν είναι μικρή, άλλα φίδια και όταν μεγαλώνει τρώει τα πάντα. Τρώει και τροκτικά, τρώει και σαύρες και μεγάλες άποδες σαύρες τρώει και άλλα φίδια και οχές ακόμα. Μια άλλη σημείωση για τη διατροφή. Έχει καταγραφεί να τρώει νάτριξ στο νερό μέσα. Είναι πολύ έξυπνο. Και τα μαύρα και τα τεσσελάτα. Τα μαύρα είναι το άλλο σαπίτης, ο δυτικός. Ναι, ο δυτικός, ναι. Είναι παρόμοια είδη. Παρόμοια, ναι, ναι. Και τα δύο λοιπόν ανήκουν στην οικογένεια των ψαμοφυειδών, που είναι αφρικανικής εξάπλωσης οικογένεια και γενετικά πιο κοντά στους ελαπίδες, κόμπρες, μάμπα κλπ. Παρά στους λαφιάτες, στους έφυους, στους κολουβρίδες. Εντάξει, πάλι έχει δεκάδες εκατομμύρια χρόνια απόσταση, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι διαφορετικά φίδια. Γενικώς είναι τα περισσότερα γρήγορα, ημερόβια όπως αυτό. Και ο σαπίτης μπορεί να βρεθεί στην Αφρική. Εκεί εξελίχθηκε αρχικά. Και πέρασε εδώ μάλλον. Στο Μαγκρέμπ. Εκεί. Αίγυπτο δεν είναι ο τέτοιος. Μαγκρέμπ πρέπει την άλλη, είναι Μαρόκα. Και... Ναι, ναι. Από εκεί βέβαια είναι το. Καλά, τέλος πάντων. Ξεκίνησε μάλλον. Ναι. Εδώ Αίγυπτος, Μέση Ανατολή, Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα εκτός από νησιά παλιά από μόνο, η Κρήτη και η Κυκλάδες. Σε όλα τα υπόλοιπα μέρη μπορεί να βρεθεί. Και μετά Βαλκάνια πιο πάνω μόνο στα παράκτια. Είναι λίγο πιο θερμόφιλο είδος. Δηλαδή και εδώ η εποχή αναπαραγωγής είναι πιο αργά, προς καλοκαίρι. Και είναι ένα φίδι οπισθόγλυφο. Έχει δηλητήριο, έχει αδένες που το παράγουν, αλλά τα δόντια που το εκχέουν είναι πίσω και δεν έχει αποτελεσματικό σύστημα να μας δακώσει. Δεν μπορεί με τα στιγμιά να μεταφέρει το δηλητήριο προς μια οχιά. Πρέπει να δακώσει το πείραμα που θα πιάσει και να το κρατήσει για λεπτά και σιγά σιγά θα παραλύσει. Στον άνθρωπο αυτό δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να σε δακώσει και όχι μόνο να σε δακώσει, να σε κρατήσει για πολύ καταστερόλεπτα εκεί για λεπτά και μπορεί να νιώσει κάποια τοπικά συμπτώματα εκεί, κάποιο πρίξιμο, κάποια φαγούρα, αυτό. Όντω, μερικέ φορέ έχει τύχει να με δαγκώσουν παρατεταμένα, α πούμε 30 δευτερόλεπτα και δεν ήταν κάτι παραπάνω από μια ελαφρία φαγούρα και λίγο ζέστη. Εμένα δεν έχει τύχει να με δαγκώσουν γιατί ποτέ δεν έχω πιάσει αυτό σαν πρώτη φορά. Ναι, αυτό είναι και πολύ ήρεμο κιόλα, οπότε βοηθάει αυτό. Όχι. Άδειο είναι τελείω. Κάτι σαν έχει χωνέψει νομίζω. Αλλά... Είναι νωρίς ακόμα, μπορεί να είναι και πριν από τη. Μπορεί και να μην φάει τίποτα. Πιστεύω ότι μια φορά. Μπορεί, ξέρω. Αλλά είναι κίνδυνο. Και βασικά ο μέσος άνθρωπος αυτό θα το βιώσει ως έναν πάταγο στα χόρτα και θα δει μια ουρά να τρέχει. Τρέχει αυτό, δεν κάθεται να το πιάσει. Τώρα αυτό ήταν κρυμμένο. Δεν θα σε δαγκώσει αυτό. Που και πάλι σε το πρόλαβα. Πρέπει να σε. Ναι. Χέρπερ που έχει έκθεση σε πολλούς τέτοιους σαπίτες πολλές φορές. Ίσως να σου τύχει ελαφριά να σε βάλει λίγο δηλητήριο. Και φυσικά λεπτό, μακρύ, βλέπουμε μακριά ουρά. Μακρύ κεφάλι, καμία σχέση με οχιά, δεν θα τον παλέψουμε. Αυτό τώρα είναι τις οχές. Αν έχει τόσα παράπονα και τις οχές, να ξέρετε, αν έχει αυτό το φίδι εκεί κοντά, οι οχές θα τα αποφεύγουν. Τις τρώει. Πολύ ωραίο και θα κάτσει και για φωτογραφία από ό,τι φαίνεται. Δείτε το ακόμα λίγο, δείτε το και από κάτω.
Τέλειος εγώ. Πανέμορφο με κακή φήμη χωρίς λόγο. Δυστυχώς. Έτσι και ας το μαθαίνω πέρα. Ελπίζω. Εδώ. Αφρικανικό. Εντάξει. Πλέον έχει γίνει και ευρωπαϊκό. Εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν. Δεν το έχετε στη Βόρεια Ευρώπη αυτό. Αυτό είναι θερμόφιλο είδος. Γρήγορο. Θέλει Μεσόγειο. Πόσο μακρύ είναι. Αλλάζει δέρμα. Όχι ακόμα. Θα αλλάξει όμως. Αυτό είναι δηλητηριώδες τώρα. Αλλά δεν μας κάνει τίποτα. Δεν είναι. Τόσο ήρεμο που είναι. Δεν φαίνεται καν. Τώρα λίγο θέλει να. Όχι. Καθίσει κάτω και θα φύγει. Δεν νομίζεις. Δεν το ακούσαμε και να σειρίζει. Σύριζε στην αρχή. Αν σε βγάλουμε και φωτογραφίες τώρα. Τώρα να την αφήσουμε να μπει κάτω από τα πράγματα εδώ. Να ζεσταθεί. Γιατί τώρα η θερμοκρασία ξαναπέφτει. Γι' αυτό ήταν εδώ. Γιατί δεν είχε σίγουρο καιρό. Όρχης Ιτάλικα. Άλλο γένος, το γένος Όρχης. Από εδώ που πήραν το όνομα τους όλες οι ορχιδέες. Πολύ όμορφη, με ροζ άνθη. Δείτε δυστυχώς εδώ, νεκρή κρασπεδοχελώνα. Ωραίο μεγάλο αρσενικό. Testudo marginata. Λείπει και το κεφάλι. Δεν έχει κάποιο άλλο τραύμα, ούτε έχει κάποιο άλλο λόγο να πεθάνει. Άρα κάτι τη σκότωσε. Μπορεί κανένα σκύλο, κανένα δέσποτο, κάτι. Και εδώ υπάρχουν αυτά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Πανελλαδικός όπου έχει οικιστική ανάπτυξη. Έχει και τα παρελκόμενα. Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι, δεν μπορούσε να είναι 30-40 χρονών τώρα. Είναι μεγάλο ενηλικό. Σαρπίζει τώρα. Και πολλά σκαθαράκια. Τα σκαθάρια δεν ξέρω ποια είναι. Τα ντερμέσες είναι. Δεν έχω ιδέα. Πάντως αυτό βάζω την προνύμφη εδώ πέρα. Τρώνε και αυτά. Τρώνε και προνύμφη. Κάτσε τα λευροσκούλικα. Σε λίγο θα γίνει κόκαλα σε κανένα δύο εβδομάδες. Ελπίζω να βρούμε ζωντανή τώρα. Ναι. Τι ατυχία. Μετά άλλα τα τύχη. Ναι. Τρύπα από Testudo marginata. Λέω πάλι. Έτσι κάνουν. Όπως και οι Γερμανοί καμιά φορά. Μπαίνουν κάτω από πράγματα και σκάβουν τρύπες. Ή μπορεί να πάρει σε πλαγιές κατά ποθάμινος. Πιο πολύ marginata θυμίζει την Γκρέκα. Ουσιαστικά είναι πολύ κοντινό συγγενής της Testudo Greca και αντικαθιστά την Γκρέκα στην Νότια Ελλάδα. Φλόμους φρουτικός εδώ. Φλόμους. Κλασικό φυτό στην Αττική. Έχουμε πολλά είδη σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ κοινό. Μαζί με τον ασφόδελο. Επίσης παρόμοιου ύψους σε παρόμοια περιβάλλοντα. Μεσογειακά φυτά. Δείτε εδώ λίγο τα ενδιέτοιμα. Δείτε παντού φρίγανα, χόρτα, ασφόδελοι, φλόμοι, πουνάρια, ελιές. Καθαρά μεσογειακό περιβάλλον. Ξαναβγήκε ο ήλιος, έκοψε εκείνο το κρύο που είχε λίγο πριν. Έχουμε και δροσιά και ήλιος χρόνο. Νάτος και ένας λύκος, αλοπεκός αλμποφασκιάτα. Με αυτό το άσπρο σαν γραβάτα στην κοιλιά, ξεχωρίζει από αυτό. Είναι αράχνη λύκος, είναι γρήγορος αράχνης. Γι' αυτό θα βγάλουμε αμέσως φωτογραφία πριν φύγει. Λοιπόν, και άλλο Chalcides ocellatus, θηλυκό. Δείτε πως γυαλίζει, πως γλιστράει. Έτσι κινείται και ανάμεσα από τα εμπόδια, έτσι λυγίζει, ξέρει αριστερά. Και πολύ όμορφο, δείτε πόσο γυαλιστερή είναι εδώ στον ήλιο, γυρίζει με τα ματάκια αυτά που έχει πάνω. Άντι. Απλώς αυτήν λείπει λίγο το άκρο της ουράς. Κάπου είχε πιαστεί στο παρελθόν, θα την αναγεννήσει. Αλλά δεν θα είναι ίδια με την αρχική ουρά, όπως ξέρουμε, με τις άβρες. Θα είναι χόνδρινη η βάση της, όχι σκελετός. Αλλά τη δουλειά θα την κάνει. Πολύ ωραία, λίγο μεγαλύτερη σε σχέση με την άλλη. Όλο πάει προς τα πίσω. Αποφεύγει το φως. Αντιμετωπίζει. Με το κεφάλι της. Ούτε αυτή πάει να δακώσει. Τελικά, μάλλον πρέπει να τα πιάσει απότομα για να δακώσει. Αλλιώς δεν δακώνει. Σκληρή επιφάνεια. Δεν ακούγεται πολύ. Εντάξει, δεν είναι όπως η φιδόσαυρα. Πιο κοκάλινη. Αλλά από κάτω έχει ωστέ είναι πλακίδια. Ωραίο ζώο. Απίστευτη ατυχία, δείτε και εδώ. Θηλυκή Testudo marginata, νεκρή επίσης, αποκεφαλισμένη επίσης. Και αυτή έχει αποσυντεθεί λίγο περισσότερο σχέση με την άλλη. Άρα πρόσφατα πέθαναν. Μυρίζει λίγο κάπως, σαν την άλλη. Κάτι δεν πάει καλά με τις χελώνες. Δείτε λοιπόν, μικρό σκιγκάκι, μικρό λιακονάκι. Chalcides ocellatus. Σωματάκι γύρω στα 4 εκατοστά. Κάπου εκεί μαζί με την ουρά θα είναι γύρω στα 8. Όχι παραπάνω. Πόσα, 9. Κάπου εκεί. 7-8. Τόσο είναι. Το βλέπετε, είναι μικρό. Μάλλον γεννήθηκε πέρσι. Αυτά γεννιούνται
κανονικά, είναι ο ζωοδόκατα θελικά, για να είναι απευθείας μικρά. Και μεγάλωσε λίγο φέτος, είναι αυτό εδώ, χωρίς πολύ έντονα οματίδια πάνω. Και δείτε και την ουρά του, που είναι λίγο πρασινοπή στα μικρά, στα μεγάλα χάνεται αυτή η διχρωμία. Σαρτρούς. Δεν ξέρω, είναι αθηναϊκή λέξη, δεν τη χρησιμοποιούμε. Αυτή λοιπόν η προσαρμογή υπάρχει, έτσι ώστε αν κάτι πάει να το πιάσει, τουλάχιστον να προσέξει την ουρά πιο πολύ και να το πιάσει την ουρά, να δαγκώσει την ουρά, να τη ρίξει την ουρά και να ξεφύγει σαύρα, αντί να σκοτωθεί. Εντάξει, δεν πιάνει πάντα, αλλά για να υπάρχει αυτή η προσαρμογή σημαίνει ότι περισσότερες φορές αποδίδει παρά από ό,τι χάνει. Και θα προσέξουμε αυτή την προσαρμογή σε σκίνγκους ή κοινές σαύρες, συνήθως μικρά είδη που είναι κινητικά, δεν μπορούν να κρύβονται ή να καμουφλάρονται για πολλή ώρα. Ήδη που αλλάζουν περιβάλλον και έτσι κι αλλιώς φαίνονται. Και ο δάκλος αυλέφορος, λακερτίδες μικρές. Ναι, και κάποια gecko είναι έτσι, ναι. Και στο εξωτερικό. Πολλές skink λέγονται blue-tailed skink σε πολλά μέρη. Στην Αμερική, στην Πολυνησία και αλλού. Και το Hemidactylus έχει την ασπρόμαυρη. Γαλάζια ουρά. Ναι. Και το gecko στην Ανατολική Ασία, άμα δεις μικρό, έχει δαχτυλιδωτή ουρά. Ναι. Το μεγάλο. Μετάλλαζε. Το έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε και κάποιες άφρες με μπλε ουρά. Νομίζω Πελοπόννησο, δεν είναι. Η Ανατόλιαν τύπου Ανατολακέρτα και τέτοια. Και κάποιες, ναι, κάποια μικρά είδη και στο ενήλικο κρατάνε. Σαύρες ηλικίας. Τη διαφορά στην ουρά. Το λιακόνι την αλλάζει. Αυτό είναι λοιπόν. Θα βγάλουμε μια φωτογραφία μόνο και μόνο επειδή είναι τόσο μικρό και με την ξεχωριστή ουρά και θα το αφήσουμε. Το άλλο έφυγε πριν τη φωτογραφισή του, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε ήδη μία από προηγούμενο. Έκανα λάθος. Γερμανός και εδώ. Σολάνουμ ελαϊαγνιφόλιουμ. Νοτιοαμερικάνικο φυτό, παντούκι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά έχει παντούκι στην Αττική. Αλλά δεν ξέρω, εδώ μου φαίνεται ότι κρατάνε πιο πολύ τα ηθαγένεια. Αλλά αυτό αργεί και να βγει. Δηλαδή βγαίνει πιο πολύ τέλεια. Αν εξιστώ, τι θα γίνει χαμός με αυτό το φυτό εδώ. Υπάρχει λοιπόν και αυτό εδώ. Λοιπόν, κι άλλο λιακούνι εδώ. Πάλι θηλυκό. Είδε πόσο ωραία γυαλίζει. Και η ουρά του είναι αναγεννημένη. Μόνο η αρχή υπάρχει, είναι η γνήσια. Μάλλον τα μικρή. Θα την κινήσει κανένα σαπίτη. Μπορεί κανένα πουλί, μπορεί να πλαγώθηκε σε καμιά πέτρα. Όλα μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, φορτίζουμε τώρα σκίνγκους εδώ. Αυτό το είδος που δεν έχουμε πάνω. Και τους δείχνουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Για εδώ, επαναλαμβάνω, θεωρείται συνηθισμένη σαύρα. Δεν τους κάνει εντύπωση. Που μου φαίνεται περίεργο. Εμένα μου κάνει κάθε φορά. Είναι κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που έχουμε εμείς, αλλά εδώ υπάρχει παντού. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν σε ένα εγκαταλειμμένο μαντρί. Έχει καταρρεύσει η οροφή, κοπριά κάτω. Έχει μείνει, δεν είναι και τόσα πολλά χρόνια πίσω δηλαδή που τα άφησαν. Και τσουκνίδες δεν ξέρω πόσο μεγάλες, 2 μέτρα και. Δεν ξέρω ποιο είδος είναι, με τσίμπησαν πριν πολύ δυνατά. Έχει πολλά στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο τα δύο που νόμιζα. Διόικα και Ούρενς, οι πιο πολλές που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, εδώ έχει και άλλες. Όπου έχει λίγο υγρασία στο έδαφος, ακόμα και σε μεσογειακό περιβάλλον, χωρίς ποτάμι δίπλα και νερό, βγαίνουν. Και τώρα είναι εποχή τους, μεγαλώνουν, είναι άνοιξη. Τα ευνοϊκή και κοπριά εδώ. Ναι. Και άλλο λιακόν εδώ, καλκίντες ocellatus. Πάλι θηλυκό. Θηλυκό, σκιγκούλα όπως λέω, είτε πόσο μικρό ξανά κεφαλάκι έχει. Αλλά ολόκληρη ουρά, δεν έχει πέσει ποτέ, δεν έχει αναγεννηθεί ποτέ. Κανονικό μεγέθος ενήλικο, λίγο πάνω από 15 εκατοστά, αν κάνει 16-17. Και δείτε πως ειρηδίζει τώρα, αυτό δεν το μεταφέρει καλά η κάμερα, αλλά... Γενικώς όμως όσα ερπετά γυαλίζουν δεν θέλουν να το δείχνουν. Αυτή η γυαλάδα είναι παραπροϊόν ουσιαστικά, δεν έχουν εξελιχθεί για αυτό το πράγμα να φαίνονται. Απλώς πρέπει να έχουν λίγες φωλίδες για να γλιστράνε στο έδαφος. Και όσα γυαλίζουν είτε είναι υπογειόβια είτε είναι πολύ εδαφόβια, έντονα και κρυπτικά. Έτσι. Πολύ όμορφη. Και δυστυχώς τραυματίστηκα λίγο πιο πριν. Πάτησε ένα καρφί, πέρασε τον παππούτσι και με έπιασε λίγο. Αλλά εντάξει, λίγο, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Δεν πονάει πολύ. Ό,τι κάνω τώρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ τώρα σε ένα οικόπεδο Παύλα Άλσο στην Κηφισιά. Ήρθαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Είχαμε ξενάγηση, ιδιαίτερη ξενάγηση, με την ερπετολόγο Μαρία Δημάκη. Μάθαμε πολλά πράγματα. Και ήρθαμε εδώ να βρω καμιά χελώνα να κλείσει ωραία το Herping, καμιά Testudo marginata. Δεν είναι εγγυημένο, αλλά θα μπορούσε να έχει. Τουλάχιστον όμως ένα μαλάκιο. Ένα Helix Lucorum σαλιγκάρι, κοινό το εδώ δήμο σαλιγκάρι. Σε ανάπτυξη ακόμα. Δεν έχει αυτό το χείλος. Ό,τι βρούμε έτσι θα το δείξουμε λίγο. Και μετά μπορεί να κλείσει το βίντεο και στη Θεσσαλονίκη θα δούμε. Ανάλογα με το τι βρούμε. Να έτσι και μια ενήλικη ομπάνια βερμικουλάτα. Κοινό μεσογειακό, σε λιγάρι. Λοιπόν, βρέθηκε τελικά και το είδος στόχος για να συμπληρωθεί το Αττικό Herping. Φυσικά στον εθνικό κήπο που είναι λίγο πιο προβλέψιμο να τις βρεις. Μια πανέμορφη αρσενική κρασπεδοχελώνα, νάτι, Testudo marginata.
ζωντανή αυτή τη φορά, υγιέστατη. Έχει ένα τραυματισμό εδώ. Το δεξιπόδι το πίσω έχει κοπεί στην άκρη παλιά, αλλά έχει γίνει παλιά αυτό. Πολύ βαριά. Γι' αυτό λέγεται κρασπεδοχελώνα. Δείτε την προέκταση πίσω, το κράσπεδο αυτό το έντονο. Αλλά εμείς για πλάκα λέμε ότι είναι επειδή είναι στα κράσπεδα των τσιμέντων. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ανθεκτικό ζώο. Ουσιαστικά αντικαθιστά την Testudo γκρέκα στην Νότια Ελλάδα. Δείτε πόσο μεγάλο κεφάλι έχει. Και θωρακισμένα μπροστινά πόδια. Οπ, έκανε και ήχο. Δείτε την λίγο από κάτω. Νάτι. Συρίζει. Νάτι. Τώρα λίγο κάθισε. Πανέμορφο, μεγάλο ζώο. Είναι η μεγαλύτερη χερσαία χελώνα της Ευρώπης. Για να μου θα προχωρήσει. Νάτι. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι να τις δώσουμε. Εδώ δεν έχουν δυστυχώς πολύ τροφή. Είναι σε μια πράσινη έρημο τα ζώα. Επειδή τα χόρτα που τρώνε τα θεωρούν αγριόχόρτα και τα βγάζουν, δυστυχώς δυσκολεύονται να βρουν. Αλλά πάλι είναι πολύ βαριά, άρα είναι φαγωμένη. Είναι άνοιξη. Όταν τις είχαμε βρει πέρσι, ήταν τέλη Απριλίου. Αντίστοιχο τη Θεσσαλονίκη, ήταν μέσα Μαΐου, κάτι τέτοιο. Είχε πολύ ζέστη και ήταν πιο ελαφρύες. Να έρθει τώρα που την πείραξα, δείτε πώς τρέχει. Θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε μια φωτογραφία και μετά θα την αφήσουμε να φύγει. Νάτι. Δείτε την ακόμη μια φορά από μπροστά. Και λοιπόν τώρα η Testudo marginata φεύγει πάλι. Συνεχίζει το δρόμο της. Δείτε πόσο γρήγορα είναι, είναι αρκετά γρήγορες. Και βλέπετε είναι μακρόστενες. Είναι προσαρμοσμένες να τρυπώνουν σε πετρώδες ή μία. Είναι πλήρως προσαρμοσμένο είδος για την Ελλάδα. Χώνονται ανάμεσα σε σχισμές βράχων. Έτσι πολλές φορές γλιτρώνουν και από πυρκαγιές. Όχι πάντα δυστυχώς. Α, τη φεύγει. Τώρα είναι πιο μακριά. Πηγαίνουμε μια πιο βολική για αυτήν την ταχύτητα. Και έτσι λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση στην Αττική. Νέα είδη. Τη marginata εντάξει την έχουμε ξαναβρει, αλλά τώρα την είδατε ως μέρος ενός μεγαλύτερου herping. Νέα είδη που δεν έχουμε πάνω όπως το λιακόνι. Κάποια άλλα είδη που είναι πιο δύσκολο να βρεις πάνω. Όμως υπάρχουν σπιτόφιδο, σαπίτης. Δεν τα βρήκαμε όλα, αλλά βρήκαμε πολύ αντιπροσωπευτικά και πολύ ιδιαίτερα ζώα που είναι δύσκολο να βρεις. Ήταν επιτυχημένη αυτή η εξόρμηση. Αυτά λοιπόν, συνεχίζουμε αλλού και γεια σας.